Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακή πρωί σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Για άλλη μια φορά σας έχω κάτι special, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν τριήμερο και ήμουν στην Αδριανούπολη, γύρισα μαζί με ποπάκια και να πούμε ναι, εδώ είναι ανοιχτό το κουτί, διότι αυτά τα βρήκαμε στην Κωνσταντινούπολη και τα παραγγείλαμε από εκεί. Τα βάλαμε να πάνε σε ένα γνωστό μου που έχω στην Κωνσταντινούπολη. Να πούμε ότι εκείνος έρχεται συχνά, αλλά τώρα άργησε λίγο να έρθει. Οπότε λέω, αφού θα πάω Αδριανούπολη, μου τα έκανε βασικά στο ίδιο πακέτο που τα έστειλαν και οι άλλοι. Μου τα έστειλε στο ξενοδοχείο μου και τα παρέλαβα από εκεί. Πρόκειται για κομμάτια τα οποία δεν τα βρίσκουμε στην Ελλάδα, εννοείται. Και εντάξει, βγήκα λίγο τσιμπημένα, δηλαδή κάπου στα 20 ευρώ το ποπάκι πήγαινε, περίπου εκεί. Να πω ότι εντάξει, το κουτί το άνοιξα για να ξεχωρίσω και αυτά που δεν ήταν για μένα. Αλλά θα σας δείξω και την αποστολή ότι όπως ήταν, γιατί σε σχέση όταν το πρώτο είδα, η πρώτη εικόνα που είδα δεν ήταν και η καλύτερη. Γιατί είχε άλλα 4 από πάνω και αυτό δεν ήταν καλά κλειστό, ήταν κάπως έτσι και είχε αυτό εδώ πάνω για να καλύπτει και τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι. Τώρα λέω, αν το είδα απ' έξω και φάνηκε καλά, αλλά επειδή φαίνονταν κάποια κομμάτια pop έτσι από τα κενά που είχε, λέω τώρα τι θα αντικρίσω μέσα και δεν είδα να είναι τυλιγμένα με bubble. Λέω τι θα αντικρίσω τώρα μέσα, θα δούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν ωραίες τις αποστολές οι Τούρκοι. Δεν είναι σαν τους δικούς μας τους courier που παίζουν μπάλα με το πακέτο. Ξέρεις, που είσαι τρελέ μου, πιάσε, πάρ' το πακέτο. Λοιπόν, αυτά πάμε μέσα σιγά σιγά να δούμε και τι παίζει. Αν και εγώ τα είδα λίγο πολύ. Α, έχει και τη μέσα ακόμα πάνω. Τώρα αυτό έχει μια χαζή τιμή εκεί. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε. Ας ξεκινήσουμε. Όπως είπα, είναι κομμάτια τα οποία δεν τα βρίσκει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πήραμε. Πλέον τουλάχιστον έχουμε εδώ τον Jaime Lannister, Pop Game of Thrones νούμερο 35. Αυτός από τότε που μπήκε στο Vault ανέβηκε κιόλας, πήγε κάπου στα 30 με 40 ευρώ. Τώρα μπορεί να έχει ανέβει κι άλλο. Και αυτά έχει λίγο καιρό που έγινε αυτή η παραγγελία. Αρχές Σεπτέμβρη νομίζω όταν τα είχαμε βάλει. Συνεχίζουμε, πάμε να πιάσουμε τώρα. Ας συνεχίσουμε με Game of Thrones, γιατί έχουμε ωραία κομμάτια από Game of Thrones. Έχουμε την Sansa Stark, το Pop Game of Thrones νούμερο 28. Και αυτό βλέπω είναι από την τέταρτη έκδοση του Game of Thrones, Edition 4 όπως μας λέει. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτός ο Jaime είναι από το Edition 5, από την πέμπτη έκδοση. Συνεχίζουμε πάλι με Game of Thrones και αυτή, αν και αυτή ακόμα όλο και κάπου υπάρχει στην Ελλάδα και μπορεί να ξανάρθει κάτι τέτοιο, όχι παίζει να υπάρχει ήδη κάπου στην Ελλάδα και σε γνωστά μαγαζιά και αν όχι έχουμε δυνατότητα αριστόκα, αλλά το έβαλα και αυτό γιατί τότε ήταν λίγο δυσέβρετο η Margaery Tyrell, το Pop Game of Thrones νούμερο 38, αυτή είναι στο Edition 6, το έκτο, στην έκτη έκδοση. Συνεχίζουμε και ο αγαπημένος, να το πω, μισητός να το πω, ο μικροδάχτυλος, το Pop Game of Thrones νούμερο 29. Και αυτός αφότου έγινε ό,τι έγινε στο επεισόδιο εκείνο τέλος πάντων, μετά μπήκε στο Vault και ανέβηκε και αυτός απότομα. Και αυτός από την Edition 4 μαζί με την Sansa και τώρα ναι, έχουμε όλη αυτή την έκδοση. Συνεχίζουμε, πάμε σε άλλες δύο αγαπημένες κατηγορίες και από αυτές που μαζεύω κατά βάση, σε δύσκολα κομμάτια. Αυτός είναι ο Pop Star Wars νούμερο 37, ο Hammerhead, ένα ζώρικο κομμάτι που έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό. Και τα περισσότερα από αυτά είναι, έχουν μπει και στο Vault, τα περισσότερα από αυτά είναι Vaulted, αν όχι όλα. Pop Star Wars νούμερο 37, μέχρι να κρυφτώ εγώ. Και εδώ ένας ακόμα πιο αγαπημένος, ο Bosk. Το Pop Star Wars νούμερο 35, ίδια σειρά με τον Hammerhead και αυτό παλιό και δύσκολο κομμάτι. Και αυτός τώρα κάπου στα 60 να πηγαίνει. Σε ευρώ μιλάμε πάντα, μπορεί και παραπάνω. Περιπτώσει έχουμε δει να παίζουν τιμές σε αγγλικά group και τα σχετικά. Και συνεχίζουμε με αυτός που λέω ότι έχει την τιμή πάνω. Αυτός όταν τον πήρα εμείς τουλάχιστον έκανε 75 τουρκικές λίρες. Έχει την τιμή πάνω σε ένα κακό σημείο. Αν και πιστεύω θα βγει ο Heimdall και αυτό το δύσκολο κομμάτι. Pop Marvel νούμερο 55 από αυτήν την σειρά. Τη Lady Sif, εντάξει δόξα τω Θεώ την είχα πάρει παλιότερα. Οπότε την έχουμε ήδη. Και για να κλείσει αυτή η σειρά, ο Odin, το Pop Marvel νούμερο 54. Και αυτός ωραίος με αυτό που σας είπα ότι έκλεισε αυτή η σειρά. Αυτή ήταν από το Thor Dark World νομίζω, από τη δεύτερη ταινία Thor, όχι από εκείνη η κατηγορία, γιατί είχαμε βγει και από τη συγκεκριμένη από εκείνη τη σειρά, που βασικά σειρά για εκείνη την ταινία μόνο ποπάκια, όχι από εκείνη, αλλά ήταν λίγο πιο μετά. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Αυτά τα 8 για μένα τουλάχιστον. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο, να δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν και πλέον μπορούμε να τα δούμε λίγο καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε με την αγαπημένη Sansa, η οποία είναι πανέμορφη. Κοιτάξτε εδώ δουλειά στη στολή της. Αυτή η στολή που είχε φτιάξει μετά που ξαφνικά έγινε η κυρία του Βορρά, να πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και το κλειδί της εδώ πέρα. Στο μαλλί της, πολύ ωραία δουλειά. Και στο φόρεμα. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι.
Εντάξει, λίγο από τα πιο παλιά, κάποια μικρολαθάκια, λίγο το μαλλί, ας πούμε, λίγο μπογιά να έχει χάσει να περάσει το κεφάλι, κάποιες σταλαγματιές, κάποια μικρά λαθάκια, γιατί είναι και λίγο πιο παλιά κομμάτια. Πάμε στον μικροδάχτυλο, στον Little Finger ή αλλιώς Peter Baylis, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Εδώ πέρα, εντάξει. Με το δαχτυλίδι του, εκεί στο χέρι, πάνω το σήμα του ή κάτι που είχε εδώ τέλος πάντων το δέσιμο. Αλλά κλασικά με το πουγγί με τα λεφτά ή ό,τι άλλο είχε, αλλά συνήθως λεφτά θα είχε αυτός εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτός και ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά εντάξει, εγώ είμαι εδώ για να τα ανοίγω να τα βλέπετε και εσείς λίγο καλύτερα. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Συνεχίζουμε, πάμε στον Τζέιμι, ο οποίος ήταν εκεί που με το χρυσό δοχείο, εντάξει, αφού του έκοψαν το χέρι και μετά. Εντάξει, τώρα εδώ δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερο spoil αυτό. Φαίνεται κιόλας άλλωστε, γιατί αλλιώς να έχει κομμένο, γιατί αλλιώς να έχει χρυσό χέρι μάλλον. Και βλέπω ότι το σπαθί του, έτσι που έχει μικροδουλειά, έχει πολύ λεπτομέρεια. Και η ζώνη του, αλλά το σπαθί του, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο καλά μπορεί να φανεί εδώ. Ναι, φαίνεται αρκετά καλά ότι είναι αρκετά καλά δουλεμένο. Και το χέρι του, και το χέρι του έχει πολύ ωραία δουλειά πάνω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό βόλτιτ και δύσκολο κομμάτι εννοείται να βρεθεί. Και στο μαλλί του, εντάξει, φορεσιά του δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω. Αυτός και αυτός, εντάξει, κλασικά πολύ μικρά λαθάκια της Funko, όχι κάτι μεγάλο μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάμε στην αγαπημένη Marjorie, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, στάση που έχει, το φόρεμά της, το μαλλί της. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτή. Αυτή θυμίζει αρκετά, δηλαδή τη βλέπεις και λες είναι η Marjorie μου, βλέπεις έτσι αυτό το στυλ που έχει στα μάτια και στο μαλλί. Φέρνει αρκετά και κλασικά αυτή η στάση που είχε με το φόρεμα έτσι, η πιο... αυτό το νάζι της, το πολύ ωραίο νάζι της. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτή. Συνεχίζουμε. Αυτή ήταν το ίσως το πιο εύκολο κομμάτι από όλη την μπάζα. Άντε και ο Όντιν. Ο Hammerhead, ο οποίο Hammerhead, εντάξει, από τα πιο παλιά παπάκια του Star Wars που είχαν ακόμα και τι πιο παλιέ βάσει που ήταν πιο λίγε, πλέον έχουν έτσι γραμμέ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τώρα πάμε στα 4 Bobblehead βασικά. Τα 4 που είδαμε πρώτα του Game of Thrones δεν είναι, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για 2 Star Wars και 2 Marvel παπάκια, είναι όλα Bobblehead εννοείται. Και αυτό έχει περίεργο κεφάλι, έτσι επειδή είναι Hammerhead, έχει διαφορετικό κεφάλι σχέση με τα άλλα παπάκια. Έτσι, αυτό το περίεργο. Και αυτό πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και για σχετικά παλιό ποπάκι του Star Wars και κοιτάξτε από τα παλιά, από τα πρώτα Star Wars που βγήκαν, τις πρώτες κατηγορίες μάλλον, είναι αρκετά καλό δουλεμένος. Έχει εντάξει λίγο μπογιά, έχει χαθεί, αλλά γενικά η λεπτομέρειά του ήταν αρκετά καλή και έχει την κλασική χαζή στάση που είχαν όλα τα παπάκια. Όταν μιλάμε για την κλασική χαζή στάση, μιλάμε για ακριβώς αυτήν εδώ. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Μπόσκο, ο οποίος Μπόσκο και αυτός έχει κλασικά αυτή τη στάση, αλλά αυτός τουλάχιστον κρατάει και ένα όπλο. Κρατάει το μπλάστερ του. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Αυτός είναι πάρα πολύ γλυκούλης έτσι. Όπως είναι το κεφάλι του και το μπόμπλ τον κάνει έτσι πάρα πολύ ωραίο. Το μπλάστερ του με πολύ ωραία μικροδουλειά από ό,τι βλέπω. Γενικά τα λέπια του έτσι πάρα πολύ ωραία, τα λέπια του, οι φωλίδες του μάλλον. Γιατί ήταν ερπόρης του μπισκέρπε το ίδιο νομίζω. Ωραία, θυμάμαι ακριβώς το είδος του ποιο είναι. Πάρα πολύ ωραίο σκιάφος μου και στο κεφάλι πολύ γαμάτη δουλειά. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και εννοείται Bobblehead από τα παλιά Star Wars που είχαν την Λία βάση. Τα Star Wars είναι και τα μόνα που έχουν βάση. Και πάμε στα δύο τελευταία Bobblehead τα οποία αυτά κι αν έχουν πολύ ωραία δουλειά πάνω τους. Ειδικά ο Odin και ο Heimdall ακόμα. Αλλά ο Odin έτσι όπως είναι η στολή του και αυτά έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αυτός εδώ και το μάτι του έτσι που ήταν χρυσό κίτρινο ξέρω εγώ να το πεις. Το σπαθί του όπως κρατάει η στάση του αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πάκι. Το ήθελα εδώ και καιρό να το προσθέσω στη συλλογή μου. Ευτυχώς το βρήκαμε εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάκι. Δηλαδή αν αυτό τον έπαιρνα άλλη μια φορά να το έχω και εκτός κουτιού. Να υπάρχει κάπου. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ όμορφο παπάκι. Και η περικεφαλαία του όπως είναι βγήκε πάρα πολύ γαμάτος. Πολύ καλό δουλεμένος. Με αρκετή μικροδουλειά στο σπαθί του, στη στολή του. Όπως είναι, ωραίος. Και βλέπουμε ότι φαίνεται είναι λίγο να ξεχωρίζει το μαλλί του και καλά από κάτω. Είναι λίγο μαύρο. Και για το τέλος, ο αγαπημένος Όντιν, ο βασιλιάς του Άσγαρντ και ο θεός του Άσγαρντ. Βασικά αυτός που έκανε κουμάντο.
Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτός με το σκύπτρο του. Το σκύπτρο του, κοιτάξτε πόση ωραία δουλειά έχει. Τι λες τώρα. Πολύ ωραίο. Με το ράχιστο ένα το μάτι του κλασικά ήταν έτσι. Και η στολή του πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εντάξει, και αυτά επειδή είναι λίγο πιο παλιά από πάγια τη Marvel έχουν χάσει λίγο, αλλά εκεί και μετά ήταν που άρχισε η Funko να φτιάχνει λίγο τη λεπτομέρειά τη. Να κάνει λίγο καλύτερο σκάλισμα στα μαλλιά, γενικά στα γένια, στι στολέ του. Εντάξει, πίσω έχει την κάπα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Αυτά τα 8 ήταν παιδάκια μου και για σήμερα. Να πω ότι είναι όλα παλιά Volt κομμάτια και δισεύρετα, εκτό από την Marger και αυτών που δεν έχουν ανεβάσει ακόμα τιμή, ας πούμε, η αξία, και αυτός βρίσκεται εύκολα και η Marger. Η Marger νομίζω και στην Ελλάδα πλέον, ίσως κάπου και αυτός ξεχασμένος. Αυτά νομίζω παιδάκια μου και για σήμερα. Εντάξει, δείτε και εσείς, πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν τα ποπάκια. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.